Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας». Διαβάζει ο Γιάννης Μποσταντσόγλου. Μουσικές στίξεις, Δημήτρης Αρσενόπουλος. Τεχνικός ήχου, Τάσος Μακασιέτας. Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα. Αχ, η μαύρη ξενιτιά. Μια φορά και έναν καιρό πέσανε οι μαστόροι των ουρανών να φτιάξουνε τον κόσμο. Βαρέσανε λοιπόν τη δημοπρασία στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων της Γης, τόσα δισεκατομμύρια η δουλειά, λαδωθήκανε τα κουμπιά, ανεβοκατεβήκανε τις σκάλες κάτι ημέτεροι, φάγανε με την ψυχάρα τους οι παράγοντες, φωνάξανε μετά την αργατιά, τους κόψανε το μεροκάματο κανατάλαρο δια την αρτιωτέραν κατασκευή του έργου. Ήρθανε κάτι οι κατζίδες και τέτοιοι να μοιράσουνε βιβλιάρια και κουπόνια στους γίγαντες και στους τιτάνες. Κλέψαν ό,τι κλέβεται, άσφαλτος, αμοκονία, μα γενικό υλικό, και άρχισε η φτιάξη. Γεννηθεί το φως εκ του ερεύους, να πούμε, και γη εκ των υδάτων. Πέσανε στο δροτάρι κατασκευαστές και δίναν αναφορά οι αργολάβοι. Τόσα χιλιόμετρα φτιάξαμε σήμερα, τόσα χαλάσαμε, τόσα περισσέψανε. Όλοι πολύ ευχαριστημένοι. Και φτιάνανε σχέδια πως θα φτιάξουνε τα κουνέλια, τις βρούβες και το βόρειο σέλας οι καλλιτέχνες. Τέλειωσε τέλος πάντων το έργο, η σημέρα σε 7, όλα εντάξει. Από αμοιβάδα μέχρι δεινόσαυρο, κάτι μερεμέτια λείπανε. Βάψανε μπλου τη θάλασσα, γαλάζο τον ουρανό και πράσινα τα δέντρα οι μπογιατζίδες. Μπήκανε οι ντεκορατόροι να ζωγραφίσουνε τα λελούδια και τις πεταλούδες. Έλαχε όμως και έμεινε πίσω πολύ πέτρα. Ένα σωρό πέτρα που δεν ξέρανε τι να την κάνουν. Τους φώναξε ο επί των οικονομικών αρμόδιος και τους έκανε δρυμητά τα παρατηρήσεις. Γιατί πήρατε τόση πέτρα κακοχρόνο να έχετε? Μη φωνάζετε μουσιού και δεν την αγοράσαμε. Αλλά μας τη δώσανε ρεγάλο. Ναι, αλλά τώρα τι θα την κάνουμε? Βάλανε κάτω τις γκλάβες τους, που διάλογο να την πετάξουνε τώρα την πέτρα και που να την αποθηκεύσουν. Υπολογίσανε και πετροπόλεμο να πιάσει ο κόσμος όλος, πάλι δεν γίνεται, γιατί η πέτρα θα φεύγει από τη μια σφεντόνα, θα ανοίγει κανένα κρανίο και πάλι θα πέφτει στη γη. Όπου πετάχτηκε ένας που δεν του δίνανε σημασία και έριξε την ιδέα. Δεν την αδειάζουμε σε κανέναν τόπο να ξοφλήσουμε από δάφτη? Και, θα είναι ένας τόπος με πέτρα και ρέστη με πεδιάδα. Καλή ήταν η συμβουλή, φωνάξανε μια λεγεώνα αγγέλους που είχαν ειδικότητα σαν τα μάρια, τους διατάξανε: πάρτε όση πέτρα περίσσεψε από τη δημιουργία και αδειάσε την όπου να είναι. Τούτοι οι αγγέλοι νταμαρτζίδες δεν είχαν και πολύ μυαλό. Άμα είχανε δεν θα γινόντουσαν νταμαρτζίδες, θα γινόντουσαν ακαδημαϊκοί. Πήρανε το λοιπόν την πέτρα, την κουβαλήσανε λίγο και λάχει ανάθεμα το κερατό τους να τους αρέσει η ρετσίνα. Πάνω στην αγκαρία το λοιπόν την κάνανε κοπάνα και καθίσανε στα Μεσόγεια να πιούνε καμιά οκά, γιατί τότε δεν είχαμε ακόμα τα κιλά. Είχαμε τις οκάδες που τραβάγανε ένα κιλό και κάρτο και πληρωνόντουσαν συνήθεια την. Τα πιάνε με μεζέ μπριτζόλα και με λιτζανάκι τουρσί και τους τσάκωσε μια μουργέλα, άλλο είδος. Κάνει λοιπόν ένας από δάφτους: ρε, πού να τρέχουμε τώρα να ξεφορτώνουμε την πέτρα σε σαχάρες και σε σαχλαμάρες? Δεν την πετάμε εδώ παδά που βρεθήκαμε και να πάμε για τούφες? Γίνηκε. Την πετάξαν την πέτρα κιδά που βρεθήκανε και είναι κατούτος ο λόγος να πούμε όλη η πέτρα που περίσσεψε από τη δημιουργία έμεινε κληρονομιά στον τόπο μας. Απάνω στα γραφεία να πούμε όπως γίνεται, κανένας δεν σκοτήσει. Τι τους ένοιαζε αυτούς? Και έμεινε η πέτρα στην Ελλάδα και πήξαμε από βράχο. Και έτσι να πούμε ότι τόσο ο τόπος είναι 90% νταμάρι και 10% φλάτ. Λαχαίνει τώρα και ο άνθρωπος να μην μπορεί να φυτέψει πάνω στην πέτρα. Τι θα φάμε και τι θα θερίσουμε? Πέφτει η πείνα και αρχίζουνε τα δάνεια. Να δάνειο εξωτερικό, αμάν δώσει μια δεκαρίτσα και θα σας λιβανίζουμε τον πατέρα. Να δάνειο εσωτερικό, εγγραφείτε στο λαχιοφόρο
και κοντά να έχει κάτι εφορίες, 40 σε κάθε γειτονιά να σαρπάζουν και να σου λένε «Έβαλες κουμπιά στο βρακί σου, τεκμήριο ευμαρίας, φέρε το βρακί και κράτα τα κουμπιά», το οποίον τρώνε 50 και τυράν 8 εκατομμύρια. Και λένε οι 50 στις γυναίκες τους «Να πάνε να κουρευτεί σαλατζάκι, είναι πολύ χαριτωμένο». Μέσα στα 8 εκατομμύρια τώρα στέκεται να πούμε και ο Αχιλλέας ο Αλλιώτικος, ετών 27, μπράτσα γερά, μυαλό λειψό και αναθροφή μεταξεταστέως. Δια τα όπερ δε φταίει ο Αχιλλέας ο Αλλιώτικος. Τι φταίει ο καθένας πως βρέθηκε στον κόσμο? Ο δικός μας ο Αχιλλέας, να πούμε, να φύτρωσε όπως φυτρώνει η αγριορωδιά. Παίρνει ο αέρας ένα σπόρο, γλεντάει καμπόσο μαζί του, τον φέρνει από εδώ, τον φέρνει από εκεί και μετά τον ρίχνει στο θηλυκό το φυτό και ο σπόρος καρπίζει. Και η μάνα του Αχιλλέα του Αλλιώτικου, μήτε που ρώτησε πόσο λέγανε τον άνεμο που της έφερε το κάρπισμα, μόνο το κράτησε. Και άμα γεννήθηκε του βαλεφασκές και το γαλάτο σε 6-7 μήνους, μετά το βαρέθηκε που νιαούριζε, άμεση στο διάλο μπαστάρδικο να σου δώσω μια να πετάξω από το παράθυρο. Λόγω όμως που φοβόταν τον νόμο δεν τον πέταξε. Τον είχε εκεί και του δίνε μια πιπίλα με ζάχαρη. Ύστερα έβγαλε δόντιο Αχιλλέας και τον τάιζε φακί και μπακαλιάρο τηγανιτό. Μέχρι που πήρε τις ρούγες ο πιτσιρίκος και έφτασε ετών 7. Του φύγανε τα μπροστινά δόντια να τα αλλάξει με άλλα καλύτερα από εκείνα που πλουταίνουνε τους οδοντογιατρούς και του λέει η μάνα του «Να σε βάλω στο ορφανοτροφείο». Αλλά το ξέχασε, δεν τον έβαλε και έφυγε με ένα καπνά εργάτη στην καβάλα. Πώς μεγαλώνουνε τα γατιά και τα κουπρόσκυλα? Τα τρέφει ο δρόμος. Ο ίδιος τούτος δρόμος τον έθρεψε τον Αχιλλέα. Μήτε ήξερε τι κάνει, πού πάει, αλλά βρέθηκε μετά άλλα παιδιά. Μια στο σκουπιδοχώρι να μαζεύει κόκαλα, μια να μοιράζει φέιμπολάν και όλο να πεινάει, όλο να πεινάει. Μαρτύριο ένα αδερφάκι μου να έχει μια λαχτάρα λάμια μέσα στο στομάχι σου και να μην χορταίνει ποτέ της. Είναι τώρα ο κ. Χαραλάμπης ο Μαραγκός, τον είδε 12 χρονών αβιταμίνωση και του ξεγήθηκε καλά. Δεν έρχεσαι ρε στο μαγαζί να μένεις κιόλας να μάθεις την τέχνη και να τρως και να καλοπερνάς? Έβρεχε εκείνη την κατρουλοβροχή. Τσουρ τσουρ που δεν κάνει κρύο αλλά σου περνάει βελονιές στο κόκαλο. Πίναγε ο Αχιλλέας και είχε στο μαγαζί φωτιά που βράζουνε την ψαρόκολα. Πήγε, του δώσανε χοιρινό μεσέλινο, δεν χόρτασε βεβαίως γιατί έπρεπε να φάει όλο το γουρούνι να χορτάσει το παιδί. Αλλά σκέφτηκε, σαν καλά είναι εδώ. Και έπιασε την πλάνη να ροκανίσει μαδέρια. Έπιασε τα σύνεργα και τη δουλειά, ξύπνιος ήτανε, στο χρόνο απάνω την έμαθε την τέχνη. Λέει το λοιπόν ο κ. Χαραλάμπης που φοβότανε το Θεό και έκανε το σταυρό του άμα τελείωνε το κολάτσο. Λέει ρε εσύ Αχιλλέα, θα σου βγάλω μεροκάματο δραχμάς 25 και άμα είσαι εντάξει θα σου έχω και βιβλιάριο του Ίκα να ασφαλιστούν εκείνοι που τρώνε από το Ίκα με τα ένσημα τα δικά σου. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση, το οποίο στα 18 ήταν τεχνικά και καλό ο Αχιλλέας. Μεροκάματο δραχμάς 80 και έκοψε κοστούμάκι καινούριο με δόσεις και άφησε και φαβορίτα. Εξαιτίας δηλαδή η Δεσποινίσσα Σιμίνα, κόρη του κ. Χαραλάμπη, ετών 15, αλλά με κάτι στήθια που έδειχνε πολύ παραπάνω. Και την αγάπησε να πούμε τώρα ο Αχιλλέας, αλλά το κατάλαβε ο γέρος, ξύπνιος άνθρωπος και λέει «Ένας άνδρας της πίπτει και εγώ μη έχω γιο θα της αφήκω και το μαγαζί. Είναι τσίφτη συνεργασία του ο πιτσιρής». Την ήξερε τώρα τη μαγιά ο Αχιλλέας, αλλά λόγω που άλλαξε και πήγε να γίνει αγαθιάρης με τους αγαθιάριδες, τον είπανε Αλλιώτικον και του μείνει η ρετσινιά. Δεν τον κόβανε για εντάξει τα παιδιά της πιάτσας, προδότης ήτανε. Μαζί μεγαλώσανε, μαζί πεινάσανε, πώς έπιασε στο ματσακόνι. Εμείς προοδέψαμε, άλλος έγινε κλέφτης, άλλος έγινε παπατζής, άλλος έγινε λαθρέμπορας, ο καθένας το καταδύναμη. Και εσύ κύριε εκεί, πας για νοικοκυριλίκη, κακός. Δεν έδινε σημασία ο Αχιλλέας. Μεγάλωσε, έμαθε όλα τα μυστικά της μαραγκικής και τον κάλεσε η πατρίς να περαιτήσει. Καθώς ον η πατρίς δεν σκοτίζεται αν είσαι μπάσταρος. Φαντάρους θέλει να μάθουνε να ρίχνουνε το μασίν γκάν. Κι ας είναι και μούλι.
Έφτασε το λοιπόν υποδεκανέας ο Αχιλλέας ο Αλλιώτικος, μη γνωρίζον γράμματα, αλλιώς θα γινόταν ελοχίας, να μα το σταυρό. Γιατί ήταν καλό παιδί, έπαιρνε και εξόδου το Σάββατο, πήγαινε στον Κυρχαραλάμπη και στην Ασημίνα. Μίνα τη λέγανε τώρα, του ξηγιότανε κανένα πενιντάριο γέρος, τραβάγανε σινεμά, λέγανε γλυκόλογα στο Πασαλιμάνι και την έφερνε σπίτι καταυχαρισμένος εκ της διαγωγής της. Όλα πάνε καλά να πούμε μέχρι τη στιγμή που θα πέσει το ανάποδο. Όπερο Κυρχαράλαμπος είχε πίεση και δεν το ανθίστηκε. Κάτι ζαλάδες έλεγε, τα μάτια μου, και του τη δίνει η πίεση, μπαμ, η μυπληγία πέφτει στο στρώμα. Ήρθαν οι γιατροί, δεν είναι τίποτε, στο πολύ πολύ να ποθάνει. Δώσανε φάρμακα, δώσανε ρετσέτες, πληρωθήκανε και φύγανε να πάνε να κάψουνε κι άλλον. Άρχισε το λοιπόν η θεραπεία, έκλαιγε χαραλάμπαινα, όχι τόσο που θα τον έχανε, αλλά τι θα γινόντουσαν αυτή και η κόρη της, στόματα δύο. Έκλεισε και το μαραγκούδικο, ποιος να το κοιτάξει, ο ένας στο κρεβάτι, ο άλλος στο τακτικό. Αρχίζανε και βάζανε χέρι στις οικονομίες, μέχρι που να πεθάνει ο κ. Χαραλάμπης, τα φάγανε όλα και τον κυδέψανε με δανεικά. Και έκλαιγε ο Αχιλλέας ο Αλλιώτικος, πατέρα μου και πατέρα μου έλεγε, αλλά πού πατέρας του. Είχε ρίξει κάτι ξάπλες ξεγυρισμένες και δεν έδινε να παράγει τίποτα. Λέει το λοιπόν στην κουζίνα πάνω που ψήνανε καφέδες να πιούνε να παρηγορηθούν οι μουσαφιρέοι της Κηφίας. Λέει μη σας νοιάζει μήνα μου και μητέρα, εγώ είμαι για σας. Ήθελε όμως ακόμα 6 μήνους να πωληθεί και μια κουβέντα είναι 6 μήνες. Καθώς πέσαν οι δανειστές, φάγανε το μαγαζί, ταλάξανε την ταμπέλα και χρωστάγανε και από πάνω μάνα και κόρη. Γιατί πέφτουνε οι άνθρωποι στην αμαρτία? Γιατί τους φύγει η ανάγκη? Αυτό πια το καταλαβαίνει και ένας νεροκράτης. Ο κύριος όμως που διπλάρωσε την Ασημίνα ήταν να πούμε από τους μεγάλους στην εταιρεία με τα νερά. Είχε και δικιά του μια Vauxhall, είχε και σακάκια σκιστά στη μέση, την έψησε. Και ο Αχιλλέας ο Αλλιώτικος ήρθε ένα Σάββατο, είχε πουλήσει τη γλέν του να την πάει τσάρκα τη μικρά, αλλά του πηγριά την έχουνε καλεσμένη και πολύ σε κλετίστηκε. Έπεσε στο μαύρο κρέπι, πήρε τα λεφτά της Χλένης και έγινε λιάδα από το κονιάκ. Και την Κυριακή γύρισε στο λόχο, αλλά μήτε που είχε όρεξη να φάει το παλιό βοηδό με τη μανέστρα του συζητίου. Τέλος πάντων όλα περνάνε, ήρθε να πούμε και πήρε τα πολιτήριο διαγωγή άμεμπτος ο Αχιλλέας, κατέβηκε στις γύρες του και είδε τη Μίνα. Το οποίο να αλλιώτηκε, μαλλί λάχανο, φουστάνια και βαμμένα χείλια, άλλους άνθρωπους. Τη σακουλεύτηκε ο μάγκας τη φτιάξη, σου λέει, πάει το χάσαμε το πρόσωπο και φίλησε τη γριά να με συμπαθάτε, αλλά αφόσο και δεν έχετε την ανάγκη μου να πάω κι εγώ να κοιτάξω τις μαύρες μου. Βρήκε και ένα μαραγκό άλλον, Σωτήρι με το όνομα. Θέλει δουλειά, θέλω δουλειά. Έπιασε τα εργαλεία, το μυαλό του όμως δούλευε σε ξένο ρολόι. Δεν ήθελε, κι άμα ανάβανε τα κίτρινα φώτα και σκόλναγε, έπαιρνε μόνος του τον ανήφορο καστέλα και καθότανε και τύραγε την πολιτεία πνιγμένη στην κολοφωτιά του λαμπτήρα και του ερχότανε να κλάψει από το κακό του. Γιατί κύριε, τι φταίει, τι έκανα και μου καμώνεται. Τέτοια του τριβελίζανε τη σκέψη. Και έβλεπε τα παπόρια που ξανοιγόντουσαν και στέναζε τη πηγάδα. Άτιμε κόσμο, να μην τάχω κι εγώ να πορεύομαι. Ένα βραδάκι λοιπόν, να σου και τρακάρει το μαστρούλια τον Αργύρι που τον λέγανε και κρέμα ή βρώμα. Από τότε που ήταν παιδιά γνώριζε το μαστρούλια τον Αργύρι. Στο σκουπιδοχώρι μαζί τα βολεύανε τα κόκαλα. Τώρα τον έκοψε με το στενάχωρο στο δάχτυλο και με σακάκι της μόδας και πολύ κύριο. Ρε τι γίνεσαι ρε. Κατεβήκανε στο Τουρκολίμανο στα πράσινα τρεχαντήρια να φάνε γιουβετσάκι και γαρίδες και του ξηγέ το μαστρούλιας ο Αργύρης, ο κρέμα ή βρώμα, τώρα κάνω δουλειές με το εξωτερικό. Πολύς βράχος στον τόπο μας και όξο του Αβραάμ και του Ισαάκ τα καλούδια βγάζει η γης και στέλνει ο μαστρούλιας κόσμο στα όξο να δουλεύουν οι εργάτες και να βγατίζουν τα λεφτά. Να πούμε στη Γερμανία πήγαν οι ανθρώποι και σήμερον βρίσκονται με αυτοκίνητα και με σπίτια δικά τους. Στο Βέλγιο πήγανε και δεν ξέρουν τι να το κάνουνε το βούτυρο και τα πολλά. Παντού πάνε.
Και τούτος δω Μαστρούλιας και κάτι άλλοι κύριοι έχουν γραφείο, ατζέντες να πούμε, αντιπρόσωποι, και στέλνουνε κόσμο συστημένο τσιφ να ανοίξει τύχη τους. Διότι τι να κάνεις στον πετρότοπο που βγάζεις ένα μεροκάματο και μπάζεις ένα κάρο στενοχώριες μέσα σου. Ο Αχιλλέας ο Αλλιώτικος είχε ίσα με τρία φουντούκια φαρμάκι στην καρδιά του. «Εγώ είμαι τεχνίτης», είπε. «Τόσο το καλύτερον, καθώς η τέχνη και αμείβεται με περιπλέον. Με στέλνεις?» Ο Αργύρης ο κρέμα η βρώμα τον κοζάρισε σε καράτια. «Τάχεις ρε, τα πία». Ξηγέται τώρα ο Αργύρης ο κρέμα η βρώμα περί Αυστραλία. Βεβαίως να πας και να κάνεις έτσι να μαζεύεις λίρα μέχρι να βαρεθείς. Μόνο που δηλαδή στοιχίζει 18.000 το ταξίδι μαζί με τα ατζεντικά να τον σύρνει συστημένο σε άνθρωπο. 18.000 που να βρεθούν. Έλα από το γραφείο. Και στο γραφείο είναι οι ρέστοι ατζέντες. Ένας με πούρο, ίδιος πισινός στη φάτσα, ο άλλος βλογιοκομμένος και μαύρος, μαϊμού του κολέτη, τον κεράσανε γλυκό περγαμόντο και λέει ο πούρος που μοιάζε με πισινό. Παγαίνε κάτω στα παιδιά στον Αυγουστή το Σαλαμούρα που λένε και θα σου εξηγηθούνε το νόμισμα. Γουργούραγε το λοιπόν τον Αργελέτου, γουρου γουρου Αυγουστής, μαραγκώσισε του κάνει. «Είμαι», λέει ο Αργύρης. Έλα μαζί μας να οικονομήσεις, καθώς αν και θέλουμε μαραγκό για τη φτιάξη μας. Πήγε μαζί, πηδήξανε μια μάντρα πέρα από το Σκαραμαγκά σε μια φάμπρικα, νύχτα ήτανε, έσπασε το παράθυρο ο Αχιλλέας, μπουκάρανε, έβγαλε κάτι με ντεσέδες ο Αχιλλέας, πέσανε στο καμαράκι με την κάσα, δουλέψανε το οξυγόνο, οικονομήσανε. Του μετρήσανε καφετιά 20 και τα πάει στον Αργύρι τον κρέμα η βρώμα ο Αχιλλέας. «Γίνεται? Να δούμε τα χαρτιά σου». Κι είναι τώρα να περάσει γιατρούς και αιτήσεις και πιστοποιητικά και προβίζες και ένα σωρό μυστήρια μέχρι να ξεκινήσει ο Αχιλλέας. Δούλευε το λοιπόν και τον έπαιρνε ο στεναγμός. Αχ η μαύρη ξενιτιά. Αχ να φύγεις και να πας σε ανθρώπους που μιλάνε ξένη γλώσσα και τα διάζουνε να σε... μην πω τι. Αχ, τούτη πατρίδα που κάθε της βράχος είναι κι ένας έρωτας, μαβί λουλουδάκι του θυμαριού και στη φώτο κούμαρο. Έχει λεφτά η ξενιτιά. Αχ, τι να την κάνεις που δεν ξέρουνε μήτε την αγάπη, μήτε τη βεντούζα στο κρύωμα. Τι θα πει να αφήνουμε τη γη μας και να τρέχουμε να πάμε κάπου στο πλούσιο, που δεν έχει μήτε μια μήνα να σου ψήνει καφεδάκι. Αχ, η μαύρη ξενιτιά. Τέτοια συλλογιζότανε να πούμε και δούλευε στου Σωτήρη το μεροκάμα το 120. Κι όλο φοβότανε μην έχουνε πιάσει εκείνη τη δουλειά στο Σκαραμαγκά και τον τζουβαλιάσουνε μέχρι που τους πιάσανε τους μάγκες αλήθεια. Χρα ήτανε εντάξει παιδιά και δεν ξεράσανε τίποτα περί Αχιλλέα. Πήραν πάνω τους όλο το βάρος και αφόσον και δεν τον είχανε σταμπάρει αυτόν, τη σκαπουλάρισε. Τώρα να πούμε ο Αργύρης ο κρέμα η βρώμα με τον άλλον τον μπούρο τον πισινό όλο και τον λιχουδιάζανε. Θέλει καιρό τούτη η δουλειά. Ναι αδερφάκι, αλλά περάσανε μήνες τρεις και εσείς το παραδάκι το πιάσατε. Ε τι να αδερφάκι, κουρκούτι να βράσει, εδώ πέφτουνε προξένοι και αρχές. Τέτοια του λέγανε και όλο τι μήνα είχε στο μυαλό του Αχιλλέας ο Αλλιώτικος, αλλά κανά δυο βολές που πέρασε από εκεί όλο και έλειπε. Και μετά έμαθε ότι αλλάξανε σπίτι και χαθήκαν από την Αγιά Σοφιά. Το λοιπόν δεν ξαναπήγε. Τι να πάει, να σκαλίζει σεβδάδες. Θα φύγω στη μαύρη ξενιτιά κι ούτε αντίο δεν θα της πω. Τον έπαιρνε το αχβάχ. Κοίτα να δεις τώρα πως συστόπε το αντίο Σαββατόβραδο και αργά δυο η ώρα. Βρέθηκε στην Τρούμπα, τα είχε πιει, βγαίνανε στο δρόμο μουζικές από ένα μαγαζί, το καουμπόι να πούνε. Σκέφτηκε, δεν μπαίνω να κατεβάσω μια μπύρα. Πάνω που άδειαζε την μπύρα στο ποτήρι του, σηκώνει τα μάτια, κάνει έτσι τη βλέπει μπροστά του μπάστακα. Μίνα, ντράπηκε η Μίνα. Ήπια ένα χρωματιστό νεράκι, μπολ το λέγανε, του ξηγέται το παραμύθι. Το οποίον καλός ήταν ο κύριος με τη Vox Hall, αλλά μετά ήρθε άλλος και μετά πιο άλλος, τη βαρεθήκανε, πέθανε και γριά. Πέθανε, πάνε τρεις μήνες. Και να, ζωή είναι. Τσίκυρικιτζίδικα πράγματα, δούλευε τώρα εδώ πέρα.
Ο Αχιλλέας ο αλλιώτικος ήθελε να φτύσει, αλλά δεν έφτυσε. Βγήκε στον δρόμο και τον πήρε το κλάμα. Έκλαιγε, λες και έχασε το ρολόι του. Και μετά Κυριακή πήγε πρωί-πρωί και βρήκε τον Αργύρη, τον κρέμα η βρώμα. Είμαι στέλνεις να φύγω αμέσως ή μετά τραβιόμαστε άσχημα, να ξέρεις. Ο Αργύρης γέλασε. Εγώ ζωριλίκι δεν το σηκώνω. Γιατί, τι είσαι, βαρύς? Όχι, αλλά θυμάμαι μια μπούκα κατά Σκαραμαγκά Μαχαλά. Κι άμα γουστάρεις τραβήγματα, πώς, τα έχεις. Θύμωσε πολύ ο Αχιλλέας ο αλλιώτικος, αλλά έκανε κράτη να μην βγει μούχλα στην επιφάνεια. Κι άρχισε πάλι να συλλογιέται τούτη δω την Ασημίνα, που ήταν η μήνα με τα μεγάλα στήθια και παίζανε παιδιά και παγαίνανε στον κινηματόγραφο και μετά στο Πασαλιμάνι Τσάρκα. Γιατί να πούμε, έπεσε τώρα Σιλακούβα με τη Λάντζα. Ο Περ δηλαδή έτσι και την πετύχαινε σ' άλλο μέρος, θα της έδινε το χέρι, έλα ό,τι γίνει και γίνει και εγώ τα σβήνω και έχω 120 μεροκάματο, έλα να τη γαζώσουν. Βλέπεις ο Αχιλλέας ο αλλιώτικος. Δεν ήξερε ποτέ του τι πάνε να πει οικογένεια και σπίτι και χαμόγελο με αγάπη σάλτσα και τα λαχτάραγε. Τώρα πάει στη μαύρη ξενιτιά, διότι κύριε, αυτή είναι η μοίρα κάθε ανθρώπου. Τον γράφει στα γητάπια της και δεν ξεγράφει ποτέ η... Μην το πω. Ούτε που πάτησε να την ξαναδεί. Ντρεπότανε για πάρτι της, να πούμε, μόνο μάθαινε. Εκεί πέρα δουλεύει, κρίμα στο κορίτσι και τέτοια. Άλλος μήνας κύλησε, άχρη μαύρη ξενιτιά και ο σεβδάς της μήνας. Και το πρωί με το που είδε τις φωτογραφίες στην εφημερίδα φώναξε το μάστορή του το Σωτήρι να τα διαβάσει. Τι λέει εδώ? Λέει, έλεγε ότι τον πιάσανε τον Αργύρη τον κρέμα η βρώμα και τον άλλο με τον μπούρο τον ίδιο πισινό και τον τρίτο τη μαϊμού, διότι λέει εξεμεταλλεύονται τους αφελείς και με την υπόσχεση να αποστολήσει στο εξωτερικό τους απέσπων χρήματα. Και λέει πολλούς είχαν οι χαντακώσει που τους στείλανε στη μαύρη ξενιτιά και μείνανε στον Άσο κρεμαστή. Ο Αχιλλέας ο αλλιώτικος συλλογίστηκε τα 20 χιλιάρικα που πετάξανε και μαύρισε να σκυλιάσει. Δούλεψε λοιπόν όλη τη μέρα μέχρι που φάγε μισό τετραγωνικό ξύλο. Εδώ θα μαγκανοπεί, γάδιαζε δηλαδή. Σε τούτο τον τόπο με την πέτρα του Θεού όλοι. Και όταν νύχτωσε, έκανε τσάρκες. Έκανε τσάρκες και μετά μπήκε στον καουμπόι. Άκου, είπε της Ασημίνας, ντύσου και πάμε να φύγουμε. 120 την ημέρα βγάζω. Θα τα βολέψουμε. Την πήρε λοιπόν και περπατήσανε μέσα στη νύχτα και ήταν η μούρη του όλο ζωχάδα που πέσε στην απάτη του Σωτήρη. Η καρδιά του όμως από μέσα που δεν φαινότανε και δεν το καταλάβαινε και ο ίδιος, ήταν χαρά χαρούμενη. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Λόγω η μαύρη ξενιτιά. Μπορεί και λόγω Ασημίνα. Ας το καλό. Τι θα πει δηλαδή? Κάτι λέει και η πέτρα, άμα έχεις παρεούλα σου μια αγάπη και ένα χαμόγελο. Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας», από τις εκδόσεις Ερμής. Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου. Μουσικές στίξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος. Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασιέτας. Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα.